είμαστε μπροστά σε μια μακρά περίοδο μεγάλων αλλαγών και μεγάλων αβεβαιοτήτων. Η περιφέρεια Κρήτης θα βρεθεί πολύ γρήγορα σε μεγάλες προκλήσεις και γι' αυτό πρέπει να προετοιμαστεί και να αλλάξει σημαντικά σε προτεραιότητες, σε στρατηγικές, λογικές και αντιλήψεις. Και νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή με ό,τι αυτή επιφέρει, που έχει άμεση σχέση με τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της περιφέρειας, οι νέες χρηματοδοτικές πραγματικότητες σε σχέση με την άντληση πόρων ή οι μεγάλες κοινωνικές ανάγκες που συνεχώς κλιμακώνονται, φέρουν την περιφέρεια μπροστά σε αυτές τις πολύ μεγάλες διαφορές, αλλαγές και προκλήσεις. Εμείς, η Κρήτη μας αλλιώς, θα είμαστε ενεργητικά παρόντες, προσπαθώντας να φανούμε χρήσιμοι στον τόπο και στην κοινωνία και βεβαίως να ανταποκριθούμε στην εμπιστοσύνη των πολιτών που μας στήριξαν. Νομίζω ότι όλοι μας θα βρούμε κοινούς δρόμους, έτσι ώστε να φανούμε αντάξει της εμπιστοσύνης και των προσδοκιών της κοινωνίας της Κρήτης. Να ευχηθούμε σήμερα για την επόμενη πενταετία να υπάρξει μια δημιουργική περίοδος για το καλό του λαού της Κρήτης, να ανταποκριθούμε στις ανάγκες τους, στις απαιτήσεις τους. Εμείς, όπως και προεκλογικά δηλώσαμε, παλεύουμε για τις ανάγκες των πολλών και όχι για τα κέρδη των λίγων, που είναι πραγματικά τεράστιες. Φαίνονται και αυτές τις μέρες, τις γιορτινές, ένας κόσμος δυστυχώς δυσκολεύεται με την ακρίβεια, με τις δυσκολίες της ζωής, ενώ παράγεται αυτοί που παράγουν πραγματικά τον τεράστιο πλούτο που ζούμε στην εποχή μας, δυστυχώς είναι αυτοί που ζορίζονται και τον καρπώνονται κάποιοι άλλοι που δυστυχώς δεν παράγουν τίποτα. Να πούμε ότι το νησί μας έχει τεράστιες ανάγκες. Είναι το ζήτημα του νερού. Τα ταμιευτήρες που χρειάζονται να μην ζήσουμε τις επόμενα χρόνια το ζήτημα της λειψιδρίας, που το έχουμε ζήσει και φέτος ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά. Τα αντιπλημμυρικά, αντισεισμικά έργα που και εδώ το βιώσαμε στο νησί μας. Το 19 στο Χανιά και στο Ρέθυμνο, το 20 στη Χερσόνησο, στα Μάλια, το 22 στη Σιτία, στην Αγία Πελαγία. Σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή για την αυτοδιοίκηση της Κρήτης. Με αίσθημα ευθύνης δώσαμε τον όρκο, τον θρησκευτικό, να υπηρετήσουμε την Κρήτη, την προοπτική της, με σεβασμό στους κριτικούς, με πάθος για την ανάπτυξή της, αλλά πάνω απ' όλα με καθαρή ματιά. Μια περίοδο καινούργια ανοίγεται, που θα δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να προασπίσουμε τα συμφέροντα του κριτικού λαού και να διαχειριστούμε με εντιμότητα την προσπάθεια αυτή που γίνεται για την Κρήτη μας και τους πολίτες. Ορκίστηκε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης μέσα στην αισιοδοξία, τη δύναμη και την άθροιση της δυνατότητας που αποτελεί εγγύηση για το μέλλον της Κρήτης. Έχουμε μία θαυμάσια ομάδα η οποία απέδειξε την επάρκειά της και σε προηγούμενες θητείες και συνεχίζει την προσπάθειά της σήμερα με νέα δύναμη, με τις ευλογίες, με τις ευχές όλων, με τις προγραμματικές δράσεις τις οποίες περιέγραψε ως Περιφερειάρχης μας και με την όρεξη για δουλειά και συνέπεια η οποία διακρίνει την ομάδα μας. Ευχόμαστε τα καλύτερα για τον τόπο και τους ανθρώπους. Σήμερα είχαμε την ορκομοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, μια νέα πενταετία με πολλές προκλήσεις, με όρεξη για δουλειά, για τα προβλήματα της Κρήτης, για μια ισόρροπη ανάπτυξη για όλο το νησί, που θα δώσει βάρος στον πρωτογενή τομέα, θα δώσει βάρος στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα της Κρήτης, ώστε το νησί μας να γίνει πόλος έλξης επισκεπτών, να αναπτύξουμε τη γαστρονομία μας, τα κρητικά προϊόντα, την κρητική διατροφή και γενικότερα όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα να γίνουν μια ποιοτική επιλογή για τους επισκέπτες μας που θα αναβαθμίσουν και το τουριστικό προϊόν καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Καλή θητεία στο νέο Περιφερειακό Συμβούλιο και βεβαίως στον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Ναοτάκη. Εύχομαι μια παραγωγική, δημιουργική και αποτελεσματική θητεία σε όλα τα επίπεδα και βεβαίως να παραμείνει η συνεργασία του Δήμου μας, του Δήμου Αλεβιζίου με την Περιφέρεια Κρήτης στο ίδιο υψηλό επίπεδο για τα μεγάλα αλλά και τα μικρά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε στις τοπικές μας κοινωνίες, για τις προκλήσεις που έρχονται, για τα αναπτυξιακά θέματα που αφορούν συνολικότερα το νησί και βεβαίως τα θέματα που εξειδικεύονται στο Δήμο Αλεβιζίου και νομίζω ότι θα είναι μπροστά μας σίγουρα πάντα η περιφέρεια ένας χρήσιμος σύμμαχος, ένας απαραίτητος σύμμαχος για να μπορούμε να πετύχουμε κι εμείς
τα όσα διεκδικούμε για τις τοπικές μας κοινωνίες.